έχει τεθεί εκτός Νέας Δημοκρατίας το συγκεκριμένο στέλεχος από την πρώτη στιγμή που έγινε η συγκεκριμένη επώνυμη καταγγελία. Το μεγάλο στοίχημα για όλους είναι ακριβώς αυτό. Να μην μπορεί κανείς να πατάει στο ότι αυτές οι γυναίκες θα φοβούνται, θα νιώθουν εκβιαζόμενες, δεν θα μιλάνε ανοιχτά, δεν θα βγαίνουν αυτά στην επιφάνεια και δεν θα οδηγούνται αυτοί οι άνθρωποι στη δικαιοσύνη. Αυτός είναι ο κοινός στόχος όλων, όχι μόνο του πολιτικού συστήματος, φαντάζομαι σύσσωμου, δεν νομίζω εκεί να υπάρχει κανείς που να διαφωνεί, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας. Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε όλοι καθημερινά και όλη αυτή η επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος, οι αναρτήσεις του Πρωθυπουργού, της κυρίας Μαρέβας Γκαμπρός και όλου του πολιτικού συστήματος κτλ. Νομίζω ότι εκεί ακριβώς στοχεύουν και αυτό θέλουν να καταδείξουν. Προφανώς τον τελικό λόγο πάντα τον έχει η δικαιοσύνη. Αυτό που είναι σημαντικό όμως ως κοινωνία είναι να μην μπορεί κανείς να πατάει στο φόβο, να μην μπορεί κανείς να πατάει στο γεγονός ότι έχοντας κάποια εξουσία, οποιαδήποτε είναι αυτή, είτε είναι στον αθλητισμό είτε οπουδήποτε αλλού, θα μπορεί να πατάει στο ότι θα φοβάται το για θύμα δούμε. Και δεν για να δούμε γιατί να σας πω και κάτι, αυτοί οι άνθρωποι 20 και 30 χρόνια είναι εκεί. Δεν έχουν είναι αλλάξει χθες. Κυβερνήσεις. Έτσι. Το πολιτικό σκέλος λοιπόν είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο για πρώτη φορά έρχεται να βάλει τέλος σε καθεστώτα που υπήρχαν σε αυτές τις ομοσπονδίες. Βάλτε μια τελεία. Βάλτε μια τελεία και μην λέμε μεγάλες κουβέντες. Σας παρακαλώ πολύ, είστε νέος πολιτικός. Δεν λέμε μεγάλες κουβέντες, αλλά το νομοσχέδιο είναι πολύ πρόσφατο. Για να δούμε. Και θυμάμαι και τις αντιδράσεις αυτό το νομοσχέδιο. Συγγνώμη.